Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Αιματηρό επεισόδιο στο Ξηρόμερο, όταν άνδρας πυροβόλησε εναντίον 21χρονου και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά. Ο δράστης στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοπεριπολυθεί, ωστόσο δεν τα κατάφερε και συνελήφθη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου και νοσηλεύεται. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στον Αστακό από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ξηρομέρου ένας άνδρας ηλικίας 54 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλή και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Πιο συγκεκριμένα, ο 54χρονος σήμερα τα ξημερώματα μετέβησε επιμνημοστάσιο 54χρονου στο Βασιλόπουλο Έτωλα Καρνανίας, όπου με κυνηγετικό όπλο απείλησε τον 54χρονο ιδιοκτήτη και τον 29χρονο γιο του, ενώ στην συνέχεια πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντας σοβαρά τον 29χρονο στην κοιλιά. Ο παθόντας διεκομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών Παναγία η Βοήθεια, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Για την διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσα συντονισμένες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του δράστη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Αστακού, όπου είχε μεταβεί για τη λήψη πρώτων βοηθειών μετά από αυτοπυρπολισμό του, φέροντας εγκάφματα στο κεφάλι και στα χέρια. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου. Η προανάκριση και οι έρευνες ενεργούνται από το αστυνομικό τμήμα Ξηρομέρου. Στα δικαστήρια μεταφέρθηκε σήμερα ο 59χρονος που μαχαίρωσε σερβιτόρο σε γνωστό κλαμπ της Πάτρας. Η δίκη του ωστόσο ανεβλήθη για τις 23 Ιανουαρίου. Στο μονομελές πλημελιοδικείο της Πάτρας οδηγήθηκε τη Δευτέρα, καθώς προσήχθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως την περασμένη Πέμπτη μαχαίρωσε στο πόδι και την κοιλιακή χώρα σερβιτόρο κλαμπ της πόλης, στον οποίο νωρίτερα διασκέδαζε ο ανιψιός του. Ωστόσο, η υπόθεση του 59χρονου κατηγορούμενου πήρε αναβολή εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων και θα εκδικαστεί την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιανουαρίου. Ο 59χρονος πατρινός κατηγορείται για απλή σωματική βλάβη, την οποία φέρεται να προκάλεσε με μαχαίρι σε σερβιτόρο κέντρου νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας έδρασε για λογαριασμό του ανιψιού του, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης είχε εμπλακεί σε επεισόδιο στο κατάστημα. Ο 26χρονος σερβιτόρος δέχτηκε δύο μαχαιριές, μία στην κοιλιά και μία στο δεξί πόδι. Ο νεαρός δεν είχε καμία εμπλοκή ή γνωριμία με τον συλληφθέντα ή άλλο συγγενικό του πρόσωπο. Το θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Πάντως, ο δικηγόρος του 59χρονου, Τάκης Παπαδόπουλος, δηλώνει πως το δικαστήριο θα μελετήσει και την περίπτωση του επεισοδίου που προηγήθηκε αυτού του αιματηρού επεισοδίου, που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του ανιψιού του δράστη. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα αποχής. Απέχουμε και οι δικηγόροι και οι δικαστικοί υπάλληλοι κτλ. Θα ζητηθεί αναβολή σήμερα εν ώψη αυτής της περιπτώσεως. Αλλά εντάξει, το δικαστήριο θα κρίνει διάφορα ζητήματα. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι τραυματίας και αρκετά σοβαρά τραυματίας. Δηλαδή. Υπάρχει και ένα προηγούμενο πριν από αυτό το περιστατικό. Υπήρξε ένα προηγούμενο περιστατικό το οποίο συνδέεται. Θα τα μάθετε όλα αυτά. Ήδη έχουν υποποιηθεί μηνύσεις. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Πάντως σήμερα δεν θα προχωρήσει η υπόθεση. Θα είμαστε τις επόμενες μέρες, θα σας πούμε τις επόμενες. Συλλαλητήριο για το Σκοπιανό διοργανώνει την Κυριακή η Μητρόπολη Αιγιάλιας. Την Τετάρτη θα κάνουν πορεία όλοι οι ιερείς της Μητρόπολης. Αντιδράσεις και από την Μητρόπολη Πατρών. Σύναξη για το Σκοπιανό πραγματοποίησε και η Ιερά Μητρόπολη Πατρών και μάλιστα αποφάσισε να συνταχθεί με τις ανακοινώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης, ως Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να μην εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας εσχάτως και ετοιμάζονται για συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με την ονομασία του Κρατηδίου των Σκομπίων. Έχουμε καθήκον ιερό και χρέος Άγιο εναντί της ιστορίας και των αιμάτων και των θυσιών, των ηρώων και των προασπιστών των δικαίων της πατρίδος μας, κυρίως στον αιματοβαμμένο χώρο της Μακεδονίας, να αγωνιστούμε ώστε ουδείς να σφετεριστεί τα δίκαιά μας και τα ιερά και τα όσια μας, είτε αυτά έχουν σχέση με τη γη μας, είτε με την πνευματική μας κληρονομιά, εμπροκειμένο δε με το όνομα της Μακεδονίας μας. Η Μακεδονία είναι μία. Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική, το όνομά της ανήκει μόνο σε αυτή και σε κανέναν άλλον. Δεν είναι δυνατόν να καπηλευθούν κάποιοι το όνομα Μακεδονία ή παράγωγο αυτού και δεν είναι δυνατόν να το χαρίσω με αυτό το όνομα σε οποιονδήποτε. Μάλιστα, δηλώνει πως με ικανοποίηση άκουσε όσα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε από την Πάτρα για το θέμα. Με απλές λέξεις, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια τέτοια φιλία, καλή γειτονία, επίλυση των όποιων προβλημάτων με ονόματα τα οποία, το τονίζω, όχι μόνο παραχαράσουν την ιστορία,
αλλά που πνέουν αλυτωτισμό, ο οποίος παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Διότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο απαιτεί πραγματικά από καθέναν ο οποίος θέλει να έχει ευρωπαϊκή προοπτική να σέβεται το status quo των συνόρων. Επομένως, οποιαδήποτε επίλυση σε ό,τι αφορά το όνομα πρέπει να συνοδεύεται και από τις εγγύσεις εκείνες που αποκλείουν τον αλυτωτισμό, είτε σε ό,τι αφορά τα σύνορα, είτε σε ό,τι αφορά την εθνότητα, είτε σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία όταν ένας 30χρονος κρατούμενος των φυλακών Πάτρας πήρε άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ. Τελικώς εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Φλόρινα. Στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινα συνελήφθη 30χρονος που είχε δραπετεύσει από το σοφρονιστικό κατάστημα Πατρών. Ο 30χρονος που κατάγεται από την Αλβανία εξέτει ποινικάθυρξης 15,5 ετών για θέματα διακίνησης ναρκωτικών. Έλαβε την προβλεπόμενη αδειά του από τις φυλακές Πατρών, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Τον 30χρονο εντόπισαν κατά την είσοδό του στην Ελλάδα οι αστυνομικοί του τμήματος ελέγχου διαβατηρίων κρυσταλλοπηγής Φλόρινας. Δεν θα γίνει τελικά η λευκή νύχτα το βράδυ της τελετής έναρξης του πατρινού καρναβαλιού. Ήταν μια πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου. Για νίκη μιλούν οι εμποροϊπάλληλοι που είχαν αντιδράσει από την αρχή. Δεν θα γίνει τελικά η λευκή νύχτα το βράδυ της τελετής έναρξης του πατρινού καρναβαλιού στις 20 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, η οποία δεν φάνηκε να έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους αρμόδιους να εγκρίνουν το άνοιγμα των καταστημάτων το βράδυ του Σαββάτου. Οι πρώτες πληροφορίες από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κάνουν λόγο για μια έγκριση της πρότασης του Συλλόγου, ενώ από την πλευρά τους οι εμποροϊπάλληλοι θεωρούν ότι πρόκειται για νίκη, καθώς αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή. Η έναρξη του καρναβαλιού είναι μια γιορτή και όχι αυτή τη στιγμή για εκμετάλλευση από τον Εμπορικό Σύλλογο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Μεσολογγίου βρέθηκε μια γυναίκα 80 ετών. Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι της μια 80χρονη γυναίκα. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Μεσολογγίου στην Πάτρα. Αστυνομία και ΕΚΑΠ έσπευσαν άμεσα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια. Αλλάζουμε θέμα. Σπάνια ντοκουμέντα για την Πάτρα και την Αχαΐα των Αγώνων. Εκτίθεντος την σπουδαία έκθεση που εγενίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μια ξεχωριστής, ιστορικής σημασίας έκθεση με σπάνιο αρχιακό υλικό αποτελεί αυτή που εγενίασε το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Αχαΐα 1934-1944, 10 χρόνια αγώνων και ελπίδων είναι ο τίτλος της και περιλαμβάνει ντοκουμέντα από το αρχείο του ιστορικού συγγραφέα και φιλόλογου Βασίλη Λάζαρη. Σπάνια χειρόγραφα και απόρριτα επίσημα έγγραφα για την Πάτρα και την Αχαΐα από τα χρόνια του Μεσοπολέμου μέχρι και την απελευθέρωση από το γερμανο-ιταλικό ζυγό τον Οκτώβριο του 1944 φωτίζουν την τοπική ιστορία της Πάτρας και την Αχαΐα. Δικτατορία μεταξά, Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος, γερμανική κατοχή, εθνική αντίσταση, απελευθέρωση είναι οι χρονικοί σταθμοί της έκθεσης που περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα έγγραφα και δημοσιεύματα της εποχής. Ανάμεσα στα σπάνια χειρόγραφα και απόρριτα ντοκουμέντα, ο επισκέπτης αντικρίζει απόρριτη έκθεση της αστυνομικής διεύθυνσης της Πάτρας για τον Νίκο Μπελογιάννη. Εμπιστευτική έκθεση της πατραϊκής αστυνομίας για την αντιδικτατορική δράση στην Αχαΐα και για τη σύλληψη του Μπελογιάννη. Χειρόγραφες προκηρύξεις της παράνομης κομμουνιστικής οργάνωσης της Πάτρας. Τη διαταγή της Ιταλικής στρατιωτικής διοίκησης στην Πάτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών, αλλά και άλλα πολλά. Αίσθηση προκαλούν οι φωτογραφίες της Μανταλένας Χατζοπούλου και της πατρινής Ακριβής Νικολετοπούλου, οι οποίες φωτογραφήθηκαν από την αστυνομία μετά την εκτέλεσή τους στις 8 Σεπτεμβρίου 1944 κοντά στο Δαφνί. Στο κέντρο της έκθεσης δεσπόζει μια δίκυκλη γερμανική μηχανή BMW R12 του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δήμος φαίνεται πως αδιαφορεί για τους 49 καρναβαλιστές που θα κάνουν το δικό τους κρυμμένο θησαυρό. Τους αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Δήμος της Πάτρας φαίνεται ότι επιλέγει την αδιαφορία στο ζήτημα της κόντρας που έχει δημιουργηθεί με τους 49 καρναβαλιστές που ήδη πραγματοποιούν τον δικό τους κρυμμένο θησαυρό, καθώς και μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων.
Εμείς θα κάνουμε κρυμμένο θησαυρό και τα πληρώματα ας κάνουν ό,τι θέλουν, δηλώνει στον κόσμο ο πρόεδρος του καρναβαλικού οργανισμού Νίκος Χρυσοβιτσάνος και μάλιστα με διάθεση να θέλει να αποφύγει κάθε συζήτηση για το θέμα. Συζήτηση για προτάσεις που έχουν να κάνουν οι καρναβαλιστές στο Δήμο έγινε τη Δευτέρα στο χώρο του Λαδόπουλου, παρουσία αρχηγών πληρωμάτων και του Προέδρου του Καρναβαλικού Οργανισμού. Ουσιαστικά, οι καρναβαλιστές έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Καρναβαλικού Οργανισμού, το οποίο είχε συνέλθει προκειμένου να ψηφίσει το πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί. Μάλιστα, ο κ. Χρυσοβιτσάνος κατέθεσε σαφές πως η πρόσκληση δεν αφορούσε μόνο τους 49 που θα κάνουν τον δικό τους κρυμμένο θησαυρό, αλλά όλους τους επικεφαλείς των πληρωμάτων. Ο Δήμος δείχνει ξεκάθαρα πως δεν εστιάζει το πρόβλημά του στην ιδιωτική πρωτοβουλία των 49 και τους αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν. Άλλωστε και οι 49 με τη σειρά τους έχουν προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες. Εντάξει, θα κάνουμε κι εμείς το δικό μας, το, πώς το λένε ο Δήμος, το πρόγραμμά του και ο καθένας κάνει και το δικό του πρόγραμμα, εντάξει, δεν είναι... Ναι, αλλά δεν σας ενοχλεί αυτό δηλαδή. Προχωράτε κανονικά. Εννοείται προχωράμε κανονικά. Ουσιαστικά το αδιέξοδο παραμένει. Απομένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Δεν αποκλείεται πάντως, αν κάτι πάει στραβά, ο Δήμος να καταγγείλει επίσημα τους 49 για καρναβαλοπραξικόπημα και για προσπάθεια αλλίωσης του θεσμού. Απίστευτο και όμως αληθινό, το Υπουργείο Υποδομών δημιούργησε 20 αμελή επιτροπή πρόγνωσης σεισμών και άφησε απ' έξω τον καθηγητή σεισμολογίας Άκη Τσελέντη, αλλά και τον πατρινό σεισμολόγο Παναγιώτη Βαρότσο. Δεν ξανάγινε πριν από μερικές ημέρες το Υπουργείο Υποδομών και συγκεκριμένο ο Υπουργός Χρήστος Πύρτζης ανακοίνωσε και δημοσίευσε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 20αμελή Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Προγνώσεων και απέκλεισαν τον καθηγητή Άκη Τσελέντη αλλά και τον πατρινό σεισμολόγο και μέλος της ομάδας ΒΑΝ, η μόνη αναγνωρισμένη για προγνώσεις, Παναγιώτη Βαρότσο. Σαν κεραυνό σε νεφρία έπεσε η απόφαση και ο Άκη Τσελέντης σχολίασε. Αν το πιστεύετε, το χάρηκα. Καλύτερα απ' έξω. Νιώθω πιο ελεύθερος και ανεξάρτητος να εκφέρω τις απόψεις μου. Πάντως, με 20αμελή επιτροπή, μέχρι να συνεννοηθούν, όχι θα έχει γίνει ο σεισμός, αλλά θα κοντεύει να ολοκληρωθεί και η μετασεισμική ακολουθία. Η αξιοκρατία σ' όλο της το μεγαλείο. Στην προηγούμενη επιτροπή ήμουν, που δεν ήμουν διευθυντής του γεωδυναμικού, καταλήγει. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο Αστήρ έκοψαν την πίτα τους οι ναυπάκτιοι της Πάτρας. Με ξεχωριστή λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Ναυπακτιακού Συνδέσμου Πάτρας, ο Άγιος Χαράλαμπος, στο κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, Αστήρ. Η αίθουσα κατακλείστηκε από τους ναυπάκτιους της Πάτρας, αλλά και ναυπάκτιους που βρέθηκαν από την Ναύπακτο στην Πάτρα για αυτή την ξεχωριστή ημέρα, που περιλάμβανε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, βραβεύσεις, ψαλμούς και κάλαντα από την χοροδία, αλλά και παρουσίαση χορών από το χορευτικό τμήμα του Συνδέσμου. Πάρα πολύ σημαντική παράδοση στον τόπο και στην Απακτή αλλά και στην Πάτρα και χάρηκα σήμερα που ήρθε και έκοψε την πίτα, τους είδα όλους, τους βλέπω όλους, χαίρομαι για τη ζωντάνια τους, χαίρομαι διότι έχουν και ναό εδώ στην Πάτρα, το ναό του Αγίου Χαραλάμπους και τελούμε και τη Θεία Λειτουργία την μέρα της εορτής. Ο Σύλλογος έχει ιστορία πλέον 126 ετών. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε ένα υψηλότερο σκοπό, ένα υψηλότερο έργο από ό,τι θα ήταν σε οποιονδήποτε άλλο σύλλογο. Μια δημιουργική κοινωνική ομάδα με ιστορικές καταβολές έχει μπολιάσει την πόλη της Πάτρας στα γράμματα, στις τέχνες, στην επιχειρηματικότητα. Είναι μια δημιουργική κοινότητα. Θέλω πραγματικά να τους ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής. Και περνάμε στα αθλητικά. Η Παναχαϊκή πέρασε νικηφόρα και από την Άρτα. Νίκησε με 0-1 τον Καραϊσκάκη. Ας δούμε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Νέο γέμισμα για την περιοχή του Καραϊσκάκη, μπαλά έφτασε στον Φωτάκη.
Έχει στη ρηματίδα του τον Γκίνο. Αυτός έχει τώρα την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σουτ και το γκολ. 1-0 για την Παναχαϊκή. Με τον Ελευθεριάδη να χρήζεται σκόρερ στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού. Πανηγυρισμοί στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Αγκαλιά οι παίκτες με τον προπονητή. Ο Χρήστος Ελευθεριάδης λοιπόν στο 27ο λεπτό θα ανοίξει το σκορ εδώ. Το λάθος από τον Μέλκα. Η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του, ενώ φάνηκε να μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή πέρασε κάτω από το σώμα του για το 1-0. Και πάλι η σέντρα από τον Γκίνο, το γυριστό από τον Ελευθεριάδη και 1-0. Και το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Νίκη για την Παναχαϊκή με 1-0. Η Παναχαϊκή πάει στους 26 βαθμούς, περνά νικηφόρα από την Άρτα. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.